τη Σπάρτη τη γνωρίζουν. Είναι τυχαία αυτά? Δεν είναι καθόλου τυχαία. Και ο νομός Λακωνίας γενικότερα διαθέτει πάρα πολλά στοιχεία. Γεωφυσικά. Δεν είναι φτωχός. Για τουρισμό. Για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ακούστε τώρα το τραγικό. Μετά από αυτά που σας είπα. Αν διαβάσετε στις εφημερίδες προσεκτικά οικονομικά θέματα, είναι δυστυχώς ο πιο φτωχός νομός της χώρας. Ηθήνονται εδώ, αλλά και κυρίως τους φίλους που είναι στο εξωτερικό. Αυτά τα πράγματα να γίνονται πιο συχνά. Δεν θα είναι μόνο πιο ευχάριστα. Θα είναι και πιο ωφέλιμα. Και κάτι άλλο για τους φίλους που είναι έξω. Ξέρω ότι ποτέ δεν ξεχνάνε την πατρίδα. Όμως, όπως σας είπα, ως φιλόλογος και ιστορικός και αρχαιολόγος, θέλω να πω το εξής. Να μην παραλείπουν να διδάσκουν, να λένε στα παιδιά τους ελληνικά. Να διατηρούν την ελληνική γλώσσα. Και αν είναι δυνατόν, όσο πιο καθαρή την ελληνική γλώσσα. Να είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες. Γιατί χωρίς αυτή τη φυλή, την ελληνική, χωρίς αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε ανθρώπινος πολιτισμός. Αν ο άνθρωπος δημιούργησε πολιτισμό, τον δημιούργησε εξαιτίας της γραφής. Εξαιτίας της αλφαβήτα δηλαδή που λέμε. Τα γράμματα που έχουμε της αλφαβήτα. Από τα οποία επακολούθησε η γραφή. Αν δεν υπήρχαν γράμματα και γραφή, δεν μπορούσε να υπάρξει πολιτισμός. Δεν μπορούσε να υπάρξει επιστήμη. Ο άνθρωπος θα εξακολουθούσε να επικοινωνεί με νοήματα ή με κραυγές. Όπως επικοινωνούν τα ζώα και τα πουλιά. Κρακρά λέει το ένα, μόλις ακούει το άλλο το κρακρά, τσιου τσιου λέει γι' αυτό. Έτσι εννοούνται. Έτσι θα είμαστε ακόμη. Όσοι από εσάς είστε επιστήμονες, πιστεύω ότι το ξέρετε. Το λέω όμως περισσότερο για τους Έλληνες που είναι έξω. Και επειδή η καιρή είναι δύσκολη και έχουν βρει την ευκαιρία κάποιοι να στρέφονται εναντίον της μάνας τους, είναι μητραλίες δηλαδή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, να θέλουν δηλαδή να σκοτώσουν την ίδια τους τη μάνα και μας ειρωνεύονται και λένε διάφορα για τους Έλληνες, η απάντηση μπορεί να είναι μία. Θαραλέα και ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Τι λες βρε ανόητε. Εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα και οι Έλληνες, εσύ και η φίλη σου, δεν ξέρω τι είναι αυτός, Αμερικάνος, Εγγλέζος, Γερμανός, οτιδήποτε, θα ζούσατε ακόμη σε σπήλαια και θα τρώγατε ομά κρέατα σαν τους σκύλους. Όλα τα αλφάβητα του κόσμου, η Αγγλία, η Γερμανία, οπουδήποτε έχουν το αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, βέβαια το προφέρουν με το δικό τους τρόπο καθένας στην γλώσσα. Πού το βρήκαν αυτό? Εμείς τους το δώσαμε. Το κακό είναι μόνο ότι ενώ τους το δώσαμε εμείς, οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή, και τους ανοίξαμε τα μάτια, και εκεί που περπατάγανε στα τέσσερα και ζούσαν ακόμη σε σπήλαια, τη στιγμή που στην Ελλάδα μιλάμε για φιλοσοφία, για θέατρα, για Ολυμπιακούς αγώνες, 800 χρόνια π.Χ. ο Όμηρος, ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, γράφει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Εκείνοι ήταν ζώα, όπως λέμε. Έχουν το θράσος να μιλάνε έτσι για την Ελλάδα και για μας. Αλλά τελειώνω, δεν φταίνε αυτοί. Εμείς φταίνε, γιατί επαναλαμβάνω. Ενώ τους δώσαμε τα φώτα, τους ανοίξαμε τα μάτια, αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν
Ενώ εμείς οι ίδιοι, μόνοι μας, βγάζουμε τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και η κατάντια της χώρας είναι κυρίως, όλοι οι άλλοι Έλληνες είναι πανέξυπνοι, ικανότατοι σε όλα. Εκεί που υστερούν, δυστυχώς, ή χαλάνε όταν μεταπίκτουν, όταν πάνε προς τα εκεί, είναι οι πολιτικοί. Δυστυχώς. Κάτι πρέπει και εκεί να αλλάξει. Λοιπόν, κάποιοι από τους ομιλητές ανέφεραν για το χωριό μας, για το χωριό του καθενός και συγκεκριμένα για το χωριό μας και το ονόμαζαν γενικότερα Ιθάκη. Πράγμα. Είναι ένα συμβολισμός αυτό. Όλοι ξέρετε ότι η Ιθάκη είναι ελληνικό νησί, ήταν πατρίδα του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας πήγε στην εκστρατεία της Τρίας με όλους τους άλλους Έλληνες. 10 χρόνια πολεμάγαν εκεί πέρα να καταλάβουν την Τρία. Δεν τα κατάφεραν και με την εξυπνάδα του Οδυσσέα, με το δούριο ύπο, μπήκαν μέσα στην πόλη, κατέλαβαν και τελείωσε ο πόλεμος μετά από 10 χρόνια. Εξαιτίας της εξυπνάδας του Οδυσσέα, ο Θεός Ποσειδώνας που έλεγχε τη θάλασσα, επειδή συμπαθούσε τους Τρώες, εστράφει εναντίον του και θα τον παιδέψει επί 10 ολόκληρα χρόνια, άλλα 10 χρόνια για να γυρίσει την πατρίδα του. Τον ρίχνει λοιπόν σε διάφορα τέρατα, πολλά, κάποια από αυτά θα ακούσετε μέσα εδώ στο ποίημα που θα διαβάσουμε. Αναφέρει τους ληστριγόνες και τους κύκλοπες. Ο κύκλοπας ήταν που είχε το ένα μάτι, θα τα θυμάστε αυτά από το σχολείο. Και έτσι αυτή η Ιθάκη έγινε ένα σύμβολο που πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν σήμερα και χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως και για απόψε. Και επειδή λίγο πολύ, όπως είπαμε, όλοι μας είμαστε ένα είδος, ο καθένας μας, Οδυσσέος, μπορεί να μην πήγαμε σε πόλεμο, φύγαμε από το σπίτι μας και από το χωριό μας όμως για κάποιους άλλους λόγους. Πολύ ποθητή όμως είναι η ημέρα της επιστροφής στο χωριό μας, όποτε γίνεται αυτό, και πολύ πιο ποθητή γίνεται όταν γίνεται όσο το δυνατόν. Πολύ αργότερα. Ήταν το καλούμενο νόστιμον ήμαρ που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Η ημέρα της επιστροφής. Αυτό το νόστιμο ήμαρ, επειδή είναι πολύ ευχάριστη ημέρα, κατάντησε και η λέξη νόστιμο να έχει τη σημασία που έχουμε σήμερα εμείς. Που του λέμε νόστιμο φαγητό. Ή και για να πούμε και νόστιμη κοπέλα. Οι περισσότερες κυρίες και οι περισσότερες δεσποινίδες είναι πάρα πολύ νόστιμες απόψε. Λοιπόν, γιατί είναι ξηροκαμπίτησες. Όπως και η αιτία και η αφορμή για τον Τροϊκό πόλεμο που εκεί πήγε και δοκιμάστηκε ο Ελληνισμός μαζί και ο Οδυσσέας. Μία ήταν η αιτία. Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, η ωραία Ελένη, που δεν ξαναυπήρξε καμία άλλη γυναίκα τόσο όμορφη και τόσο πολύ διαφημισμένη από συγκλονιστικά συγγράμματα μέχρι σήμερα. Συγκλονιστικά συγγράμματα, όπως ήταν και η ποίηση του Ομήρου, του αρχαιότερου παγκόσμιου ποιητή, δεν υπάρχει ανώτερος ποιητής και καλύτερος από τον Όμηρο, που έγραψε την Ιλιάδα για την Οδύσσεια. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Ιθάκη του Οδυσσέα, θα σας διαβάσω ένα ποίημα εξαιτίας αυτών των γεγονότων που το εμπνεύστηκε ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Να σημειωθεί, νομίζω ότι έχει μια ταύτιση και ένα ενδιαφέρον, ότι ο Καβάφης ήταν Έλληνας, αλλά δεν είχε γεννηθεί μέσα στην Ελλάδα. Η οικογένειά του ήταν η οικογένεια ελληνική του εξωτερικού. Στην Κωνσταντινούπολη, μετόπισε στην Αλεξάνδρεια, εκεί γεννήθηκε ο Καβάφης και εκεί έζησε. Και η Αλεξάνδρεια είναι μια πόλη που δυστυχώς ούτε ακόμη στα παιδιά, στους μαθητές μας δεν το λέμε αυτό. Και ντρέπομαι κι εγώ γιατί ήμουν 36 χρόνια εκπαιδευτικός. Αλλά μόνος μου και με λίγους ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε ότι είναι σωστό, άλλοι αποφασίζουν γι' αυτά. Η ωραιότερη πόλη που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο ήταν η Αλεξάνδρεια, που την κατασκεύασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί υπήρξε ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο Φάρος της Αλεξανδρίας,
Εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Και εκεί υπήρξε η σπουδαιότερη και η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της αρχαιότητας. Η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Που λένε ότι κάηκε όταν πήγε εκεί ο Ιούλιος Κέσαρ και που ερωτήθηκε την Κλεοπάτρα, την Ελληνίδα βασίλισσα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, με τις εμπειρίες αυτές ο Καβάφης του ας πούμε είδους του Έλληνα μετανάστη έγραψε την Ιθάκη. Και όλοι μας έχουμε τη δική μας Ιθάκη, το χωριό μας. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Καβάφης. Βέβαια δεν συγκύπτει με τα δεδομένα του καθενός, πιστεύω όμως ότι λίγο πολύ καλυπτόμεθα όλοι. Λέει λοιπόν ο Καβάφης, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Προσέξτε μερικές λέξεις, το γνώσης, τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή.